δικαστήριο. Γιατί ρε φίλε. Δεν πηγαίνω στην Ελλάδα. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα περιμένοντα. Εγώ μεγάλωσα περιμένοντα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού για 60 εβδομάδια να δουν να μου κάνουν μια μάντρα. Ωραία, φίλε. Και εσύ μου λες τώρα. Γιατί δεν παραδέχεσαι. Μάζε τη διάρκεια σου λέω. Συγκεκριμένο γεγονό. Δεν είχα κόσμο εκεί. 8.000 εστίε. Πανηγυρτζή, ο παδέχεται και ξεφτυλίζει το πανηγυρτζή. Άντε τώρα. Πανηγυρίζει. Με τι ξαδέρφε σα το τελικό. Α, βέβαια, ναι. Ενώ εσύ κάνει τη μεγαλύτερη μετακίνηση ναρκωτικών. Άσε τώρα. Έτσι, έχει δίκιο. Το μόνο σίγουρο. Έχει δίκιο, φίλε. Έχει δίκιο. Το μόνο σίγουρο. Έχει δίκιο. Ψεύτη, Χρήστα, δεν είσαι το μάτι, δεν είσαι τα 5.000. Είναι το 8.57. Ρε ψεύτη. Ο άνθρωπο που έλεγε ότι ο Πάοκ θα περάσει τον Άρη και θα βγει τρίτο στο μπάσκετ. Με λέει δεν έχουμε ανάγκη τώρα να πούμε τίποτα για εκδρομέ. Άσε να πει αυτό που έχει ψηθούν μεταξύ. Στο Ούντι λέει ήμασταν 7. 7 ήμασταν, τι ήμασταν. Απλά στο Ούντι είναι. Στο Ούντι είναι. Τι γελάζε, βλάκα. Στο Ούντι είναι. 7.000 ήμασταν. Εκεί μισήμασταν 8 στο Μάντσεστερ. Γιατί 7.930 εισιτήρια. Βγάλε πόσο είναι η χωρητικότητα του γηπέδου τη Μάντσεστερ. Δεν τα ανακοίνωσαν οι Άγγλοι. 75.000 πόσο είναι. 75. Κάνε το 5% πόσο είναι. Ρε. Εδώ, ναι. Στο βγάζω τώρα μέσα. Συγγνώμη. City, έτσι. Ναι. Ναι. Κάνε το 5%. Ναι, ρε, σιγά, ρε, κουβεντάς. Γιατί πήρα όλο το πέταλο, φίλε. Ναι, δέστο. Δέστο. Και από τότε οι Σίδη γυρίζουν. Πόσο είναι, πόσο είναι. Ρε. Περίμενε. Το 5%. Το κόπα 90 το ξέρεις. Που είναι αγγλικό. Τη Mirror την ξέρεις. Πες λοιπόν που λες να κάνω εγώ ρεπορτάζ. Πες και δες το βίντεο που έχει κάνει Άγγλος που λέει για τη μεγαλύτερη μετακίνηση. Άντε. Ναι, ρε. Κοιτάξτε, επειδή το έγραψε Άγγλος, σου βρω 5 Άγγλους να γράψουν. Είναι κόπα 90. Ο Κόλκας τον έχει 35 πόντους. Κοίταξε. Αν το πούν Άγγλοι, είναι ύποπτο. Ήποπτο, ύποπτο. Άλλαγε Αγγλίδα. Λοιπόν, Etihad 55.097 θέσει. Κάνε το 5% πόσο είναι. Το 5% ναι, κάνε. Δεν μπορώ, ρε φίλε τώρα. Πώς κάνε. Είναι το 5%? Α, το βγάλουμε. 100.000 είναι. 2.500. 100.000. 5%. 2.500. Και σου δώσανε εσένα άλλα 5.500. Εδέστο. Να! Εδέστο. Άιντε. Δες τη φωτογραφία, ρε. Βρεδέστες. 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 Ζήλια, 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 ζήλια. Εσύ τώρα σταμάτα, ρε. Ξεκλείσεις τώρα. Δεν κάνουμε. Εγώ ξεκλείσω. Μα επίσημη ανακοίνωση της μάτσης εσύ τι ήταν, ρε φίλε. Φέρε την επίσημη ανακοίνωση της μάτσης. Ε, τότε κάτσε να την φτιάξω για σένα. Δες, θα βάλω φωτογραφίες. Ένα τέτοιο γεγονός, ρε φίλε, εσύ θα το είχατε κάνει σημαία. Το κάναμε. Ε, πού το έχουμε. Άντε, εγώ, τώρα, τα βιντεάκια, δες τα. Τα βιντεάκια, τι τα βιντεάκια. Που δείχνει τον κόσμο και πες εσύ ότι είναι 2.500 αυτοί. Ρε αγόρι μου, είναι δυνατόν να σου έχω δώσει 8.000. Χρυσανθέ, ήσασταν λίγο παραπάνω από τους Πολωνούς που είχαν παίξει μαζί τους στον προηγούμενο γύρο ή πριν ένα 1,5 μήνα. Πώς ήμασταν, Μάρια. Μάρια, πόσο ξέρεις ότι ήμασταν. Εγώ ξέρω ότι ήσασταν γύρω στους 5.000. Γύρω στους 5. Ειλικρινά. Ο ένας είπε 2,5, ο άλλος λέει 5. Η παρέα μου, ο Μπάμπης και αυτοί πήγανε. Ξέρω πώς ήσασταν. Ο Μπάμπης θα πάρει τηλέφωνο.